Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί το Υπουργείο Παιδεία, Έρευνα και Θρησκευμάτων όχι μόνο για την ομαλή έναρξη τη σχολική χρονιά στι 12 του Σεπτέμβρη, αλλά και για την έναρξη του προγράμματο εκπαίδευση για τα παιδιά των προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα. Σύμφωνα με επιγέ του Υπουργείου, υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλο του Σεπτεμβρίου θα έχουν εκδοθεί οι αναγκαίε υπουργικέ αποφάσει που θα καθορίσουν αναλυτικά το πώ θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα, το οποίο έχει καταρτιστεί από τα τέλη Μαου. Μάλιστα, η πρώτη υπουργική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί αμέσω μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ελληνόγλωση εκπαίδευση. Στι 31 Αυγούστου, νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει διάταξη που δίνει στον Υπουργό Παιδεία τη δυνατότητα έκδοση υπουργικών αποφάσεων σχετικών με την εκπαίδευση των προσφύγων. Με τη συγκεκριμένη απόφαση, μεταξύ άλλων, θα ορίζεται ο ρόλο του συντονιστή εκπαίδευση κέντρου φιλοξενία και οι αρμοδιότητέ του, ενώ θα περιλαμβάνει τη δική πρόσκληση προ εκπαιδευτικού, κυρίω φιολόγου και δασκάλου, για θέσει που θα αφορούν στη δασκαλία τη ελληνική ω ξένη γλώσσα. Ο αριθμό των διαθέσιμων εκπαιδευτικών με τα ανάλογα προσόντα υπολογίζεται στου 200 ανάμεσα στους οποίους περίπου 90.000 που έχουν κάνει αίτηση για αναπληρωτέ. Επιπλέον, σύμφωνα με τι ίδιε πηγέ για τη δασκαλία μητρική γλώσσα, ο αριθμό των διαθέσιμων εκπαιδευτικών δεν είναι ικανό να καλύψει τι ανάγκε και έτσι το Υπουργείο έχει ήδη απευθυνθεί σε μη κυβερνητικέ οργανώσει για αρρωγή και παροχή εκπαιδευτικών. Σε δεύτερο χρόνο, κοντά στι 20 του Σεπτέμβρη, αναμένεται δεύτερη υπουργική απόφαση με την οποία θα καθορίζεται το αναλυτικό ρολόγιο πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί στι δομέ υποδοχή. Κλειδί πάντω στην υλοποίηση του όλου προγράμματο είναι η χρηματοδότηση. Του. Μέχρι στιγμή έχουν ξεμπλοκάρει 7 εκατομμύρια ευρώ μέσω ΕΣΠΑ, που αφορούν μεταξύ άλλων τα έξοδα κατασκευή των δομών υποδοχή, την επιμόρφωση των συντονιστών εκπαίδευση και των εκπαιδευτικών και τα σχολικά εγχειρίδια. Επιπλέον, 2,8 εκατομμύρια ευρώ έχουν εξασφαλιστεί μέσω του Διεθνού Οργανισμού Μετανάστευση μέχρι το Δεκέμβριο του 2016 για τι μετακινήσει των μαθητών αλλά και για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων.